Φατάλες δήμων που θεωρήθηκαν προκλητικές μέσα στην κρίση. Εκδηλώσεις, γιορτές και γεύματα που προκάλεσαν και μπήκαν στο μικροσκόπιο του ελεγκτικού συνεδρίου. Μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να βάλει την τάξη. Να πιάσει ένα εισαγγελέα και να πάρει ένα κλιμάκιο και να βγει παντού και να ελέγχει. Μία από αυτές και οι τετραήμερες επαιτειακές εκδηλώσεις για την άλωση της Τριπολιτσάς. Ο προϋπολογισμός των εκδηλώσεων ήταν 75.375 ευρώ για τετραήμερες εκδηλώσεις και η συνολική δαπάνη ανήλθε στις 72.820 ευρώ. Είναι γνωρίζετε... όμως πολύ μεγάλο το ποσό για την Ελλάδα της κρίσης. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για 2011. Νομίζω ότι είναι αστείο το ποσό και θα σας πω γιατί. Παλιότερα είχε περάσει και τις 200-300.000. Τις καλές εποχές όπου όλα δηλαδή ήταν πιο άνετα, ένα τετραήμερο κόστιζε όπως ακούσατε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν τους ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι είμαστε νούμερα. Θέλετε να μάθετε ποιο ήταν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την άλωση της Τριπολιτσάς και πώς φτάσαμε στα 72.820 ευρώ? Την πρώτη ημέρα το πρόγραμμα άνοιξε με συναυλία της Φιλαρμονικής του Δήμου Τρίπολης. Τη δεύτερη ημέρα με τραγούδια και χορούς από περιοχές Αρκαδίας. Την τρίτη ημέρα με παραδοσιακούς χορούς από το Λύκειο Ελληνίδων και τοπικούς συλλόγους. Και την τέταρτη με γεύματα, μουσική συναυλία και πυροτεχνήματα. Συνολικό κόστος για όλα αυτά 72.820 ευρώ. Ακούστε ενδεικτικά και μερικά ακόμη από τα έξοδα. Για διανυκτερεύσει και γεύμα φιλοξενουμένων 16.800 ευρώ. Ηλεκτρολογική, ηχητική, φωτογραφική κάλυψη 9.000 ευρώ. Ορχήστρες 7.000 ευρώ. Στο Δήμο σας υπάρχουν σίγουρα ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού που δεν μπορούν ούτε το γάλα της ημέρας. Να δαπανώνται, ας πούμε, 72.500 που ενδεχομένως θα είναι. Ισοπεδώνουμε όλα. Ο Δήμος Τρίπολης είναι ο πρώτος Δήμος που ξεκίνησε κοινωνικό παντοπολείο. Έχει δημιουργήσει κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φροντιστήριο. Δεκαπλασίασε τις επιχορηγήσεις σε αδύναμους οικονομικά συνδημότες μας. Το βρήκαμε περίπου 10.000 το χρόνο και το έχουμε ξεπεράσει τις 100. Και το κερασάκι στην τούρτα. Ο ανάδοχος του συγκεκριμένων δράσεων προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια και δικαιώθηκε. Δηλαδή, αν και το ελεγκτικό συνέδριο έκοψε τις δαπάνες για γεύματα και προσκλήσεις, ο ανάδοχος κατάφερε να πάει στο ταμείο μέσω δικαστικής οδού και να πληρωθεί το ποσό που το αναλογούσε, γύρω στα 2.500 ευρώ. Έχουν τον τρόπο και μπορούν να βρουν την άκρη και να μπορούν να τα περιορίσουν. Από αυτό το κράτος το συγκεκριμένο δεν πρόκειται να γίνει. Από κάποιο άλλο κράτος, ίσως που ονειρεύουμε κι εγώ και κάποιοι άλλοι και θέλουμε να γίνει πραγματικότητα, μπορεί. Στο μικροσκόπιο των αρχών και απευθείας αναθέσεις Δήμων, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης όρισε ειδικό επιθεωρητή για τη διενέργεια έρευνα στο Δήμο Κορτινίας για 600 απευθείας αναθέσεις, συνολικού κόστους 6 εκατομμυρίων ευρώ.